Κύριε Γραμμένε, λοιπόν, πείτε μας δύο κουβέντες για την παρουσία σας στον Ζήτζα Κίνθου με αφορμή την κλήρωση των ποδοσφαιρικών σωματείων του νησιού. Έλαβα μια πρόσκληση από την Ένωση της Κίνθου και το φίλο μου τον Ρούφα και ανταποκρίθηκα με χαρά. Ο λόγος επισκέψης μου είναι βέβαια η εκδήλωση που έχει η Ζήτζα Κίνθου αυτή καθ' αυτή, αλλά παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, αυτό είναι γνωστό. Και θα ζητήσω από την Ένωση της Ζήτζα Κίνθου να στηρίξει την προσπάθειά μας. Ήδη έχει ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή, αλλά νομίζω ότι θα το κάνει και κατά επίσημο τρόπο, ούτως ώστε και μία ακόμη ένωση να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι σε αυτό το σύστημα, το οποίο εμείς φιλοδοξούμε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών δεν θα υπάρχει. Κύριε Γραμμένε, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο και σε ραστέκι, το επίπεδο αλλάζει, το βλέπουμε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πιστεύετε εσείς ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές για να διορθωθούν τα αρκετά προβλήματα που είδαμε τα τελευταία χρόνια? Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν υπάρχει μέρημνα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο από την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία έχει καταντήσει πλέον την ίδια, οι διοικούντες στην Ομοσπονδία έχουν καταντήσει την Ομοσπονδία κάτι διαφορετικό από το σκοπό που αυτή έχει, και τον καταστατικό και τον ουσιαστικό. Δεν έχω δει τα τελευταία χρόνια καμία απολύτως μέρημνα γι' αυτό. Είναι βέβαιο ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παραμένει ο φτωχός συγγενής του συνολικού ελλαδικού ποδοσφαίρου. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και θα το κάνουμε αρχής γενομένης από την νησιωτική Ελλάδα. Δεν το λέω γιατί βρίσκομαι στο Ιόνιο. Αυτό είπα χθες και στην Ένωση της Μυτιλήνης, στους ανθρώπους της, και την Παρασκευή στην Ένωση της Δωδεκανήσου. Η νησιωτική χώρα ποδοσφαιρικά έχει τεράστια προβλήματα. Αν γι' αυτά δεν σκύψεις να τα δεις και να τα επιλύσεις, τότε δεν υπάρχει λόγος να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ.